Διάβλο μεταφοράς μεταναστών από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας, γενικότερα προς τη Δυτική Ευρώπη, αποτελούν τα δυτικά παράλια της χώρας και φυσικά η Ζάκυνθος, αφού το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο. Δεν έχουν περάσει καλά-καλά δύο μήνες από την προηγούμενη παρόμοια υπόθεση που απασχόλησε τις τοπικές αρχές και άλλη μία καταγράφεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Συγκεκριμένα, περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων και Ναυτιλίας ενημερώθηκε για την ύπαρξη πιλωτού σκάφους αγνώστων λοιπόν στοιχείων που έπλεε νοτιοδυτικά της Ζακύνθου σε απόσταση περίπου 100 μιλίων, στο οποίο σημειώθηκε μηχανική βλάβη. Σε αυτό, από τις πρώτες πληροφορίες επέβαιναν περίπου 65 άτομα. Από εκείνη την ώρα σήμανε συναγερμός και στην τοπική λιμενική υπηρεσία ως η πλησιέστερη από το σημείο που δόθηκε το σήμα, αν και ήταν αδύνατη η προσέγγιση με δικό της σκάφος λόγω της μεγάλης απόστασης από το νησί. Αρνητικό σήμα παρέμβασης έδωσαν και οι λιμενικές υπηρεσίες του Κατακόλου και της Πύλου και αποφασίστηκε να σπεύσει στη θαλάσσια περιοχή ελικόπτερο Super Puma που ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης των επιβενώντων στο σκάφος. Η μεταφορά προς το αεροδρόμιο της Ζακύνθου και από εκεί στη Λαϊκή Αγορά όπου μετέβη και κλιμάκιο από το νοσοκομείο για τις πρώτες υγειονομικές εξετάσεις των μεταναστών πραγματοποιήθηκε άμεσα. Δραματικές ήταν οι εξελίξεις πάντως κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού όπως έγινε γνωστό τις πρώτες απογευματινές ώρες, πάνω στο φουσκωτό σκάφος βρίσκονταν και δύο νεκροί, ενώ ορισμένες πληροφορίες ανέφεραν ότι ένας ακόμη μετανάστης ήταν αγνοούμενος. Το ελικόπτερο Super Puma έκανε και δεύτερη πτήση μεταφέροντας άλλους 17 μετανάστες στο νησί, οι οποίοι έφτασαν συνολικά τους 30. Από εκεί και μετά αποφασίστηκε να επιστρέψει στη βάση του στην Ελευσίνα. Για τους υπόλοιπους, μέχρι τους 62 ή 65, όπως έγινε γνωστό, αποφασίστηκε να ρημολκηθούν στη Ζάκυνθο με εμπορικό πλοίο που έπλεε στην περιοχή όπου εντοπίστηκε το σκάφος. Από όσα αναφέρθηκαν από το λιμεναρχείο, 4 εμπορικά πλοία έπλεαν πλησίων του σκάφους, ωστόσο ήταν πολύ δύσκολο να βοηθήσουν και λόγω των άσχημων καιρικών και συνθήκων. Νωρίς το απόγευμα δόθηκε εντολή σε ένα από αυτά να ρημουλκίσει το πλωτό μεταφέροντάς το στη Ζάκυνθο, στον κόλπο του Λαγανά. Η άφηξή του αναμένεται στο νησί τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου και το σύνολο των τοπικών υπηρεσιών τέθηκε σε επιφυλακή. Να σημειωθεί πως μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε γίνει γνωστό από πού ξεκίνησε το σκάφος με τους μετανάστες και πόσα άτομα μετέφερε, ούτε πού ήταν ο προορισμός του, αν και εικάζεται ότι ήταν η Ιταλία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι μετανάστες ήταν Αφγανοί, Κούρδοι και Ιρακινοί, όλοι νεαροί και σε πολύ κακή κατάσταση λόγω της ταλαιπωρίας που είχαν υποστεί στη θάλασσα. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο σημείο της Λαϊκής Αγοράς όπου κατέφθασαν τα πρώτα άτομα και ο αντιδήμαρχος Άκης Λαδικός, ενώ ο Δήμος προετοίμασε τη φιλοξενία των μεταναστών στο Δημοτικό Σχολείο της Λιθακιάς. Τη συμπαράστασή τους στους μετανάστες για την περιπέτεια που βίωσαν και βιώνουν εξέφρασε και ο Δήμαρχος Ζακυνθίνος Τέλειος Μποζίκης που βρέθηκε στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μποζίκης υποστήριξε πως όπως και τις προηγούμενες φορές, έτσι και τώρα, ο Δήμος θα αναλάβει τα καθήκοντα που του αναλογούν προκειμένου να βοηθήσει τους άτυχους άνδρες. Στον ΟΔΑΖ θα φιλοξενηθούν τα παιδιά που βρέθηκαν πάνω στο σκάφος με τους μετανάστες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού Στάθη Μπετίνη, ο οργανισμός μπορεί να αναλάβει το βάρος για την περίθαλψη των μικρών παιδιών. Στην περιοχή της Λαϊκής Αγοράς βρέθηκε από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Συρηγότης. Όπως είπε, και η Περιφέρεια πρόκειται να βοηθήσει σε αυτή την έκτακτη ανάγκη. Η συνέχιση της οδύσσιας των άτυχων μεταναστών σημειώθηκε στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Λιθακιάς. Εκεί μεταφέρθηκαν προσωρινά προκειμένου να εξεταστούν στην υγεία τους, να γίνουν οι απαραίτητες ανακρίσεις και να αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη τους από εδώ και στο εξής. Τη φροντίδα των άτυχων ανδρών, που έφτασαν περίπου τους 30, ανέλαβε ο Δήμος με μερίδες φαγητού από τους παιδικούς σταθμούς, ενώ ξενοδόχοι προσφέρθηκαν να δώσουν καθαρά σκεπάσματα και έμποροι τα αναγκαία ρούχα αφού όλοι τους ήταν βρεγμένοι και ταλαιπωρημένοι. Την υλοποίηση της δέσμευσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι θα αποσύρει το προεδρικό διάταγμα με το οποίο καταργείται το αμετάθετο των αστυνομικών περιμένουν οι αστυνομικοί όλης της χώρας που κινητοποιήθηκαν άμεσα κατά της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου. Όπως επισημαίνουν οι αστυνομικοί, το νομοθετικό πλαίσιο έτσι όπως διαμορφώθηκε τους καταστρέφει τη ζωή, σημειώνοντας πως δεν θα περιμένουμε σταυρωμένα τα χέρια για την απόσυρσή του. Στην αλλαγή της απόφασής του για τις έκτακτες εισφορές της εφορίας προχώρησε με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ο Εμπορικός Σύλλογος. Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Κοντονής, οι επιχειρηματίες καλούνται να πληρώσουν με επιφύλαξη στα πλαίσια του νόμου που προβλέπει πιθανή επιστροφή των χρημάτων τους. Ταυτόχρονα, στον Εμπορικό Σύλλογο ξεκίνησαν διαδικασίες για την πραγματοποίηση εκλογών ανάδειξης νέας διοίκησης, διαδικασία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο.